Θα μιλήσουμε με έναν πολύ γνωστό μετεωρολόγο αλλά κυρίως διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, του οποίου η ομάδα πολλές φορές με τα ερευνητικά στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα διαχρονικά δεν έχει βολέψει αφηγήματα κυβερνητικά διαχρονικά. Λέτε να ήταν λόγος? Δεν νομίζω. Καλημέρα κύριε Λαγουβάρδο. Καλή σας ημέρα και σε εκείνη και καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την αποδοχή. Μήπως έχετε ενοχλήσει διαχρονικά ως φορέας την εκάστοτε κυβέρνηση και το έχετε παραξηλώσει με κάποιο τρόπο? Πρέπει κι εσείς όπως άλλες ανεξάρτητες αρχές κάπου να υπαχθείτε? Κοιτάξτε, εμείς πάντα παρουσιάζουμε τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, τα οποία δείχνουν την αλήθεια, γιατί αυτό είναι η επιστήμη και τα στοιχεία. Από εκεί και πέρα, σε κάποιον δεν αρέσουν, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς πάντα αυτό που θέλουμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, και το ξέρετε, έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν, είναι να λέμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι επιστήμη μπορεί να προσφέρει στο δικό μας κομμάτι, στην περίπτωση στην καλύτερη πρόγνωση και παρατήρηση των έντονων καιρικών φαινομένων και στην προστασία από αυτά. Και είμαστε πάντα στη διάθεση να συνεισφέρουμε σε αυτό, αλλά όχι με τον τρόπο τον οποίο δρομολογείτε και ξεκινήσετε με την εισαγωγή σας να περιγράφετε. Τι στην πραγματικότητα συμβαίνει εδώ, κύριε Λαγουβάρδο? Δεν γνωρίζω. Εγώ αντιλαμβάνομαι την αγωνία του Υπουργείου, ενός Υπουργείου, να θέλει να έχει στην διάθεσή του όλα τα καλύτερα στοιχεία για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Και αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα μέσω μνημονίων συνεργασίας, στο κάτω-κάτω και στο στοκοσκοπείο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είναι δημόσιος φορέας είναι, ο οποίος κάλλιστα μπορεί να συνεισφέρει με τα εργαλεία τα οποία αναπτύσσει ως αποτέλεσμα της έρευνας της οποίας κάνει. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε και μάλλον αυτό ξεχνιέται. Ότι για να μπορούμε να παρέχουμε τις πληροφορίες αυτές, πρέπει να πούμε αν θα βρέξει, πόσο θα βρέξει, αν θα έχουμε χαλάζει, πόσο θα έντονε τη φαινόμενα ή όχι, δεν είναι κάτι το οποίο το τρίβουμε μια σφαίρα για να το πούμε. Είναι αποτέλεσμα των επιστημονικών ερευνών των οποίων γίνονται και το οποίο ένα μέρος από αυτές γίνονται και εργαλεία τα οποία είναι χρήσιμα στην πολιτεία, στους δήμους, στις περιφέρειες. Τα έχουμε ξαναπεί και με αφορμή και τις καταστροφές που είχαμε πέρσι στην Κρήτη, τα είχαμε ξανασυζητήσει. Επομένως, εμείς είμαστε πάντα στη διάθεση να βοηθήσουμε, αλλά με έναν τρόπο συντεταγμένο, καλώς να μπορέσει να εξασφαλίζει τη λειτουργία μας, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα και ελεύθερα η έρευνα να γίνεται και αυτή η έρευνα στο όπου μπορεί να μετουσιώνεται σε κάτι το οποίο είναι χρήσιμο για την πολιτεία και τις αρχές. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, το λέμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνεται και ο οποίος δυστυχώς βλέπουμε και με έναν τρόπο έτσι αρκετά πρόχειρο, έτσι μέσα σε 10 γραμμές να μπορείς να αλλάξεις τη λειτουργία και τον τρόπο τον οποίο εργαζόμαστε στο αστεροσκοπείο, οι ερευνητές, το υπόλοιπο προσωπικό, για να παρέχουμε αυτά που παρέχουμε στους πολίτες. Βλέπω, κύριε Λαγουβάρδο, και δεν θέλω να το περιορίσω, βεβαίως εσείς για το αστεροσκοπείο μιλάτε, αλλά βλέπω ότι αυτή η παρέμβαση φτάνει να σπάει ακόμη και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δηλαδή, εδώ φαίνεται ότι είναι μια συνολική αναδιευθέτηση. Και θέλω, επειδή το θίξατε, το κομμάτι της έρευνας έχει πάει στο ράφι. Με συγχωρείτε, αυτό καταλαβαίνω. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η παγωγή στο Υπουργείο για να δίνεται χέρι με χέρι. Θα το δούμε αυτό. Χέρι με χέρι τις προγνώσεις ή τις εκτιμήσεις, δεν ξέρω. Αλλά για την έρευνα κουβέντα δεν γίνεται. Ακριβώς. Και όχι να το κάνουμε. Προφανώς συνεργαστούμε και το κάνουμε χέρι με χέρι. Υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα και στη Μετεωρολογική Υπηρεσία, παρόλο που δεν είμαι εκεί ως πολίτης, αλλά και ως γνώσης του αντικειμένου. Και εκεί η προσέγγιση η οποία έχει προταθεί και πάει για ψήφιση δεν είναι η βέλτιστη. Θέλει και εκεί πολύ μεγάλες αλλαγές, ώστε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθει και η Μετεωρολογική Υπηρεσία και το αστεροσκοπείο στις λειτουργίες που κάνει αυτή τη στιγμή. Προφανώς να καθίζουμε χέρι με χέρι, και αυτό δεν είχαμε ποτέ αντίρρηση να το κάνουμε, αλλά σεβόμενοι στις διαδικασίες και τους τρόπους που λειτουργεί ο κάθε φορέας και νομίζω το κάνει επιτυχημένα μέχρι τώρα. Άρα ούτε η έρευνα... διαφωνίες μεγάλες είχαμε, ούτε τσακωμούς, ούτε που έχουμε δει σε κάποιες άλλες επιστήμες, ευτυχώς. Εμείς ως μετεωρολόγοι, από όλους τους φορείς, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Άρα η έρευνα εδώ πέρα είναι ένα κομμάτι το οποίο θολώνει ως τοπίο πια. Ακριβώς, βεβαίως θολώνει. Και θολώνει πολύ περισσότερο δε αν σκεφτείτε το αστεροσκοπείο. Δεν έχει μόνο πρόγνωση καιρού ή παρατήρηση καιρού, έχει και πολλές άλλες ειδικότητες. Και μάλιστα είναι και πολύ πληθέστερες από την δική μας ομάδα, για παράδειγμα, που ασχολείται με αυτό. Σωστά, δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική προστασία. Έχουν οι αστρονόμοι και όλο το δυνατό κομμάτι που έχουν, τηλεπισκόπηση, παρακολούθηση των πλανητών, των διαστημικών καταιγίδων, πολλά κομμάτια που έχουν να κάνουν με τη γεωλογία. Ακόμα και στο δικό μας Ινστιτούτο, κύριε Σαχίνη, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με την ενεργειακή εξοικονόμηση, τα κτίρια και πολλά θέματα τα οποία δεν είναι πολιτική προστασία. Επομένως, το αστεροσκοπείο δεν είναι ίσον πολιτική προστασία. Το αστεροσκοπείο είναι ερευνητικό κέντρο, ένα μικρό τμήμα του οποίου κάνει και κάτι που εκτιμώ ότι είναι χρήσιμο
και καμία αντίρρηση να αξιοποιηθεί. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να μετακινείς μια ολόκληρη υπηρεσία που έχει 150-60 ερευνητές, άλλους 80 υπόλοιπους εργαζομένους και περίπου 250 συμβασιούχους, νέους επιστήμονες οι οποίοι μένουν στη χώρα μας, δεν φεύγουν, πληρώνονται από προγράμματα τα οποία με κόπο φέρνουμε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται, δεν πληρώνονται τον τακτικό προϋπολογισμό, πληρώνονται από προγράμματα από ερευνητές στροσκοπίου μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, είτε από την Ευρώπη, είτε από την Ελλάδα, είτε από ιδιωτικούς φορείς, φέρνουν ώστε να μπορούμε να έχουμε. Να συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους. Εμείς, για παράδειγμα, στην μονάδα Μέτεο, στην οποία δουλεύω, είμαστε τρεις ερευνητές οι οποίοι ασχολούμαστε με το αντικείμενο και οι υπόλοιπα 14 άτομα είναι συμβασιούχοι, οι οποίοι δουλεύουν από προγράμματα και μάλιστα αρκετά χρόνια πολύ, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε αυτό που παρέχουμε. Αυτό θα κινδυνεύσει πάρα πολύ με τον τρόπο που περιγράφεται, πώς θα γίνεται μετά την ψήφιση του νόμου από την 1η Ιανουαρίου, αν οπότε ακριβώς θα ισχύσουν αυτές οι αλλαγές. Θα δημιουργήσουν τεράστιες αλλαγές, θα μας παιδέψουν. Θα μας εμποδίσουν από το έργο μας, ήδη δεν σας κρύβω τις τελευταίες εβδομάδες ακούγόμαστε σχεδόν αποκλειστικά πώς θα αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Και αφήνεις στην άκρη αυτό που πρέπει να κάνεις, την έρευνά σου. Και την έρευνα που είναι απαραίτητη για να μπορέσει να οδηγήσει υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι πολίτες, απολαμβάνουν οι δήμοι, οι περιφέρειες, το Υπουργείο, οι αρχές. Να το πω έτσι. Εγώ, κύριε Λαγουβάρδο, κρατώ αυτό που είπατε, ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο στην ολότητά του είναι ένα δυναμικό που είναι απορίας άξιο. Πώς οι αστρονόμοι θα υπαχθούν στην πολιτική προστασία, εκτός αν η πολιτική προστασία, πολιτικά εννοώ, έχει υπόψη της ότι έρχεται κανένας αστεροειδής κατά πάνω στην Ελλάδα, οπότε τους θέλει μέσα. Μπορείτε να εξηγήσω αλλιώς. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο προφανώς. Είναι πραγματικά έτσι θλιβερό να αντιμετωπίζει αυτόν τον τρόπο. Θέλει την εργασία γιατί κάτι πιστεύει. Και το είπε και ο Υπουργός, μιλώντας στην επιτροπή στη Βουλή, ότι είναι χρήσιμο πράγμα στο αστροσκοπείο και χαιρόμαστε που το αναγνωρίζει. Αυτό που μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολο είναι να γίνεται αυτή η τεράστια αναστάτωση. Μισό λεπτό τώρα. Εδώ φτάνετε στην καρδιά. Εάν υπάρχει θέμα που υπάρχει θέμα γραφειοκρατία στο Υπουργείο, θα την επιλύσει τη γραφειοκρατία ή την ακινησία εντάσσοντας στο δυναμικό του έναν φορέα, εγώ θα το πω, που πετάει. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι τα τρία τελευταία χρόνια σε μια σειρά ζητημάτων πλημμυρών και όχι μόνο, θυμάμαι ότι όταν βγαίνατε και στην Κρήτη και στη Θεσσαλία και παντού, εδώ λέγατε ότι επί μία εβδομάδα δεν βρίσκατε στο Υπουργείο ποιος θα παραλάβει αυτά που κοινώς εσείς τα κοινοποιούσατε και πέρα βρίχει. Ξαφνικά τώρα τους έπιασε πρεμούρα. Εμείς πάντα τα κοινοποιούσαμε μέσω της ιστοσελίδας μας και κυρίως από το ΜΕΤΟ να ενημερώνεται οι πολίτες και οι αρχές όπως θέλουν. Δεν είμαστε μέσα σε αυτή την θεσμική, αν θέλετε, λειτουργία ώστε να παρέχονται επίσημα αυτές οι προγνώσεις ή παρατηρήσεις που έχουμε. Χρησιμοποιούνται βέβαια ατύπως και είπαμε αυτό το πράγμα να λυθεί. Και μπορεί να λυθεί πάλι, κάλλιστα, μπορεί να έρθει το οποιοδήποτε Υπουργείο ενδιαφέρεται, συγκεκριμένα το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας του Αστροσκοπείου, και να πει: έχετε πέντε πράγματα τα οποία κάνετε και τα θεωρώ χρήσιμα για τη λειτουργία μου, σας παρακαλώ να κάνουμε μία συμφωνία να τα παίρνουμε. Πάρα πολύ απλό. Mm-hmm. Σε τρεις σελίδες ενός μνημονίου θα κάναμε αυτή τη διαδικασία ώστε να παίρνουν όλες τις πληροφορίες που θέλουν, να έχουν ανθρώπους από εμάς να μπορούν όταν υπάρχει κάτι πολύ έντονο να πούν τη γνώμη τους. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να γίνουν απλά και όμορφα χωρίς να γίνεται αυτή η τεράστια αναστάτωση η οποία δημιουργεί προβλήματα, θα δημιουργήσει προβλήματα και δημιουργεί ήδη προβλήματα στη λειτουργία του αστεροσκοπείου. Πώς θα κάνουμε, πώς θα λειτουργούμε τα προγράμματα, πώς θα δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί οι συμβασιούχοι μαζί μας, πώς θα μπορούμε να είμαστε, αυτή τη στιγμή όπως είναι ο νόμος, δεν θα μπορούμε να είμαστε, επιλέξουμε το αστεροσκοπείο να παίρνει χρηματοδοτήσεις από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνης και Καινοτομίας, το οποίο δίνει χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα. Και απευθύνεται, λέει, αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας. Εμείς από σε μερικές μέρες δεν θα υπαγόμαστε. Τόσο ωραία. Με ρωτάει εδώ πέρα ένας φίλος από το Southampton, ο φίλος μου ο Κούλης, λέει: καλημέρα, λέει, στον κύριο Λαγουβάρδο. Δηλαδή, κύριε Λαγουβάρδε, λέει, αυτή την ενέργεια πώς την ερμηνεύεται? Έγινε από κάποιους τεχνοκράτες που προφανώς δεν έχουν ιδέα τι κάνουν, ή μήπως ήθελαν να διευθετήσουν άλλα θέματα και σας πήρε και εσάς η μπάλα? Έχετε μια εξήγηση γιατί γίνεται αυτό, ή μήπως ήσασταν, λέει, ενοχλητικοί τόσο καιρό επειδή κάνατε διαπιστώσεις που χαλάγαν τη σούπα? Πιθανόν και αυτό, αλλά εσείς είπαμε ότι οι διαπιστώσεις κάναμε τις βασίζουμε πάνω στα επιστημονικά στοιχεία. Εκεί είναι χρέος μας και άλλωστε το λέει και το Σύνταγμα το ίδιο, ότι η έρευνα και οι ερευνητές θα πρέπει να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους για αυτό που πιστεύουν και βασίζεται βέβαια έτσι στα επιστημονικά στοιχεία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε από το κεφάλι μας και προφανώς αυτό κάνουμε. Επομένως, δεν αντιλαμβάνουμε ο τρόπος στον οποίο γίνεται. Κάποιοι τεχνοκράτες, οι οποίοι χωρίς να ρωτήσουν, γιατί αν υπάρχει τόση μεγάλη έτσι, ανάγκη να χρησιμοποιηθούν αυτά τα εργαλεία, δεν αντιλαμβάνομαι την ανάγκη. Θα έπρεπε από αυτούς τους δύο μήνες που έχουν μεσολαβήσει μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού της Θεσσαλονίκης ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, να αρχίσει να υπάρχει μια διαδικασία. Πώς θα το ελοπίσουμε αυτό, ώστε να μην διαταραχθεί
η ομαλή λειτουργία, το αστεροσκοπείο της μετεωρολογικής υπηρεσίας και να πάμε ένα βήμα μπροστά. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να πάμε ένα βήμα μπροστά. Πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι, κάποιοι να είναι και στο ίδιο δωμάτιο που υπόθηκε, καμία αντίρρηση. Αλλά αυτά μπορούν να γίνουν με πολύ πιο απλό τρόπο από αυτή την τεράστια αναστάτωση η οποία μας έρχεται αυτή τη στιγμή. Τώρα, θέλω και κάτι ακόμη να σας ρωτήσω. Γιατί στην Ελλάδα, τουλάχιστον στα κεντρικά μέσα, το έχω δει σε κάποια site, δεν πολύ ακούγεται. Υπάρχει μια διεθνής επιστημονικά αντίδραση. Και από κορυφαίους φορείς, κορυφαία ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, η NASA, η Ευρωπαϊκή Αεροδιαστημική και όχι μόνο. Εδώ πώς το αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί σας στο εξωτερικό οι επιστήμονες? Όπως είπατε και εσείς στην αρχή, απορούν. Πώς γίνεται αυτό? Κανένα αστεροσκοπείο, κανένα ερευνητικό κέντρο δεν υπάρχει σε ένα Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Όλα τα αστεροσκοπεία, τα ερευνητικά κέντρα, να τα πω, που είναι και το αστεροσκοπείο ερευνητικό κέντρο, υπάρχουν είτε στα Υπουργεία Παιδείας, είτε στα Υπουργεία Έρευνας όπου υπάρχουν, τώρα δεν υπάρχουν, είτε και σε άλλα Υπουργεία όπως είμαστε αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Ανάπτυξη. Κακώς βέβαια, αλλά τέλος πάντων τουλάχιστον έχει εξασφαλιστεί λειτουργία. Κάτω από το Υπουργείο Ανάπτυξη και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας είναι όλα τα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Το ΙΤΕ, ο Δημόκρητος, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το αστεροσκοπείο. Και ξαφνικά αποσπάς ένα από αυτά, το αστεροσκοπείο, και το πας κάπου αλλού, μόνο του. Αυτό αν ισχύει και τους υπόλοιπους και τα υπόλοιπα ερευνητικά κέντρα, γι' αυτό και στην διαδήλωση που θα κάνουμε αύριο μπροστά στη Βουλή, θα έρθουν και στην άλλη πάλι ερευνητικά κέντρα, γιατί φοβούνται που θα έρθει και η σειρά τους. Δηλαδή σιγά σιγά θα σπάσει αυτό που λέμε ερευνητικό ιστό της χώρας και ο καθένας αναλόγως στο αντικείμενο του θα πάει κάπου αλλού. Με αυτή τη λογική μπορούμε να πάρουμε και τα γεωλογικά τμήματα τα πανεπιστήμια και τα πούμε αυτά στην πολιτική προστασία, γιατί κάνουν, κάποιοι από αυτούς κάνουν σεισμούς. Δεν το κάνουμε όμως και ορθώς δεν το κάνουμε. Μας παιδεύουν, να το πω έτσι, το λέω ξεκάθαρα, δηλαδή, και με στεναχωρεί αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί να υπάρχει μια πολύ εύκολη και αποδοτική λύση ώστε να συντελέσουμε όλοι στη λύση του προβλήματος, που είναι οι φυσικές καταστροφές, που επίσης αυξάνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής και η έντασή τους και η συχνότητά τους. Λοιπόν, σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα το κάνουμε με κάποιες λύσεις οι οποίες είναι. Δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα και δεν θα λύσουν και το πρόβλημα το οποίο υποτίθεται πάνε να λύσουν. Αισθάνομαι, κύριε Λαγουβάρο, το λέω εγώ, όχι εσείς, ότι εδώ το πράγμα έχει μια πολιτική στόχευση. Δηλαδή να τεθούν όλα υπό πλήρη έλεγχο, ούτως ώστε οι απαντήσεις που θα δίνονται να είναι του απολύτου ελέγχου. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή του πάμε και όπου βγει, κοιτάξτε, έγινε η πλημμύρα στη Θεσσαλία. Ωραία. Άργησε το πακέτο των αποζημιώσεων. Και τι έγινε, δεν βαριέσαι? Κάποιοι θα πάρουν, κάποιοι δεν θα πάρουν. Κάποιοι έχουν πάρει με απευθείας ανάθεση τα υδραυλικά, τις υδραυλικές μελέτες, και κυρίως ξένοι χάθηκαν τα δικά μας μελετητικά και ερευνητικά κέντρα να κάνουν μελέτες. Εδώ στην Κρήτη υπάρχει μελέτη υδραυλικών συστημάτων και θα έρθουν οι Ολλανδοί ξανά να τη δούνε. Φοβάμαι λοιπόν ότι είναι κάτι πολύ σοβαρότερο. Εσείς καλά κάνετε και το περιγράφετε όπως το περιγράφετε, το λέω εγώ. Όταν βλέπω 5.000 ερευνητές πανεπιστημιακούς εκτός Ελλάδας να διαμαρτύρονται για αυτό που γίνεται κάτω από ένα κείμενο υπογραφών που βγάλαν οι ερευνητές, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί δηλαδή όλοι οι άλλοι να έχουν ανακαλύψει τον τροχό και εμείς ακόμη να τον ψάχνουμε. Μα υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, το οποίο το διορίζεται από την, επιλέγεται από την κυβέρνηση για να υποστηρίζει και να δίνει το σχεδιασμό για το πώς είναι έρευνα στη χώρα μας, και η οποία διαφωνεί κάθετα. Και μάλιστα σήμερα στη Βουλή, στην αντίστοιχη επιτροπή, θα μιλήσει κάποιο πρόεδρος ή κάποιο άλλο από το μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας. Όλοι είναι εναντίον αυτής της λύσης. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία. Το θέλουμε όλοι, αλλά μπορεί να γίνει, το επαναλαμβάνω, με έναν πολύ απλό και πολύ πιο γρήγορο τρόπο, χωρίς να δημιουργήσει αναστάτωση. Και όταν δημιουργήσει αναστάτωση στους φορείς, το αποτέλεσμα και το παραγόμενο έργο αυτών των φορέων θα πάει πίσω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα πάει πίσω. Αν εμείς ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με το πώς θα μπορούμε από την 1η Ιανουαρίου να συμμετέχουμε σε προγράμματα, να πληρώνουμε τους ανθρώπους μας, να μπορούμε να κάνουμε την έρευνά μας ελεύθερα και απρόσκοπτα, θα προφανώς ότι μια τροχοπέδη στη δουλειά την επιστημονική την οποία κάνουμε. Θέλω να ακούσετε το σκεπτικό που μου έστειλε ένας καλός φίλος της εκπομπής, συνομιλητής συχνά πυκνά για άλλα ζητήματα, ο κύριος Κώστας Πικραμένος, ο οποίος μου λέει: πείτε στον κύριο Λαγουβάρδο ότι το αστεροσκοπείο τελικώς μπορεί να το θέλουν, ακούστε το αυτό, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, γιατί από πίσω είναι το πρόγραμμα Αιγής, τα λεφτά δηλαδή, και θέλουν ένα μανδύα. Δεν εξηγείται διαφορετικά η παγωγή αστεροσκοπείου στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Το Αιγής όμως είναι μια λογική, λέει, εξήγηση. Θα μπορούσε, είναι ένα θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε, κύριε Σαχίνη. Εσείς θα μπορούσατε να βοηθήσουμε. Προφανώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Πρέπει να υπαχθούμε όλοι σε ένα Υπουργείο για να πέντε στελέχη του αστεροσκοπείου, του συγκεκριμένη περίπτωση, να βοηθήσουν σε αυτό το πρόγραμμα. Προφανώς μπορούμε να το κάνουμε και θέλουμε να το κάνουμε.
Το πρόγραμμα υγείας περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την αγορά νέων μετεωρολογικών σταθμών. Εμείς έχουμε δει ένα μεγάλο δίκτυο 500 σταθμών και με χαρά μπορούσαμε. Πώς θα το διεκδικήσετε από μόνοι σας να ενδυναμώσετε το δίκτυο? Θα υπαχθεί το δίκτυο. Δεν καταλάβατε τι γίνεται εδώ? Ναι, προφανώς. Όλα αυτά όμως θα δημιουργήσουν αναστατώσεις. Εμείς δεν έχουμε αντιρρήσει, το δίκτυο δημόσιο είναι. Και επομένως να υπαχθεί, αλλά θα πρέπει να λυθούν κάποια ζητήματα της λειτουργίας του, που αυτή τη στιγμή γίνεται με ίδιους πόρους. Δεν χρηματοδοτούμε θα δυστυχώς από το κράτος για να λειτουργούμε αυτό το δίκτυο. Mm-hmm. Το κάναμε γιατί είχαμε μια ανάγκη να έχουμε καλές μετρήσεις τόσο για προειδοποίηση όσο και αποτίμηση των καταστροφών. Έχουμε 60 σταθμούς στην Κρήτη, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή. Πολλοί από αυτούς είναι συνεργασία με δήμους που κατάλαβαν την ανάγκη να υπάρχουν πυκνές μετρήσεις για να βλέπουν τι γίνεται όταν έχουν ένα γεγονός, και φυσικά να μπορούν να κάνουν και μια αποτίμηση μετά, να δικαιολογήσουν ότι συνέβη. Απολύτως λογικό. Σιγά μην πάρετε εσείς θα το πω όπως το λέει ο λαός, τα μπικικίνια. Θα μαζευτούν να πάνε σε συγκεκριμένες τσέπες. Ακούστε, λέει ο Κώστας εδώ. Κύριε Λαγουβάρδο, καλημέρα. Σας παρακαλώ πολύ, λέει, θίξτε και το πρόβλημα υποχρηματοδότησης έρευνας με διδακτορικό αστροφυσικής. Παλεύουμε, συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που σπουδάσαμε και αγαπάμε. Αντιμετωπιζόμαστε σαν ζητιάνοι και είμαστε μονίμως σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας. Προφανώς. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία τελειώνουν το διδακτορικό τους και δουλεύουν σε εμάς, είναι σε ανασφάλεια. Σας είπα, εμείς έχουμε 14 ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μας. Αν αυτοί οι άνθρωποι, αν εμείς ως ερευνητές, οι λίγοι ερευνητές που είμαστε, δεν μπορούμε να φέρουμε χρηματοδοτήσεις για να πληρώνουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι άνθρωποι δεν θα έχουν δουλειά αύριο και θα φύγουν στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιληφθούμε. Ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους στη χώρα μας, γιατί έχουμε ανάγκη, ένα από τα τεράστια προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε στη χώρα μας, είναι η απουσία εξειδικευμένου προσωπικού. Το βλέπουμε στους γιατρούς, το βλέπουμε σε τόσους άλλους τομείς. Μην το κάνουμε και στην έρευνα, δεν είναι κρίμα. Κώστας Λαγουάρδος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε, θα το παρακολουθούμε στενά και καλή επιτυχία αύριο στην κινητοποίηση. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαγκίνη. Να είστε καλά. Καλημέρα.